Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα σας δείξω κάποια πακέτα, πρώτα είναι το Banggood. Απλά επειδή δεν κατάλαβα από τη συσκευασία τα ψιλοάνοιξα, οπότε λέω κάτσε να τα δείξω κιόλας, ευκαιρία είναι. Πρόσφατα επικοινώνησαν μαζί μου και θέλησαν να μου στείλουν κάποια πράγματα, τα οποία τα διάλεξαν μόνοι τους, τα πακέταραν μόνοι τους, τα έστειλαν μόνοι τους. Λέω, οκ, ρε παιδιά, στείλτε να δούμε. Μου έστειλαν κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, κάποια από αυτά, κάποια όχι, θα τα δούμε όμως τι είναι, τι δεν είναι το καθένα από αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα που μου έστειλαν. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια κεραία η οποία μπαίνει σε τάμπλετ ή σε κινητό και για να μπορεί κάποιος να βλέπει τηλεόραση από το tablet ή από το κινητό του, είναι αρκετά εύκολη στην εγκατάσταση, λέει. Όπως βλέπετε όμως ήρθε σε ένα σακουλάκι ούτε καν σε κουτί. Η τιμή της είναι ιδιαίτερα τσιμπημένη, για ένα 20 νομίζω κάνει, αν θυμάμαι καλά, αλλά λέει ότι η εγκατάστασή της είναι ιδιαίτερα απλή και εύκολη. Έχει αυτά εδώ τα κομμάτια μέσα. Είναι λίγο συναρμολογούμενο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το οποίο είναι καλό, προσωπικά θεωρώ ότι είναι καλό. Έχει κάποια κομμάτια και αποτελείται λοιπόν από τα εξής. Αποτελείται από αυτό που είναι το κύριο σώμα και πάνω γράφει DV Receiver for iPad, for Pad και Phone, και είναι και για tablet και για κινητό όπως ξαναείπα, το οποίο μπαίνει απλά από κάτω. Βέβαια αλήθεια είναι ότι το δικό μου έχει Type-C, οπότε όπως καταλαβαίνετε για κινητό με Type-C δεν κάνει και δυστυχώς δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το τσεκάρω τώρα. Το tablet μου δεν δουλεύει, θέλει φόρτιση, είναι άδεια μπαταρία, οπότε απλά μπαίνει από κάτω και έχει αυτόν τον adapter στον οποίο συνδέεται η κεραιούλα. Έχει δύο δονκερές. Έχει αυτήν εδώ, η οποία λειτουργεί ως κανονική κεραία για να μπορείτε να το κουβαλάτε μαζί σας σε οτιδήποτε θέλετε. Και αν θέλετε καλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια, έχει αυτήν εδώ, η οποία προσαρμόζεται εδώ πάνω, βιδωτά. Και κουμπώνει από πίσω ακριβώς, οπότε δηλαδή βγάζεις αυτό εδώ. Και κουμπώνεις αυτό εδώ, το οποίο είναι αρκετά πρακτικό και αρκετά εύκολο. Λέει ότι δεν χρειάζεται άμεση κατάσταση, πρέπει να έχει και εφαρμογή νομίζω μέσα. Έχει APK δικό του το Pad TV. Απλά κοστίζει ένα 20 περίπου. Η τιμή του είναι ιδιαίτερα τσιμπημένη, αλλά είναι αρκετά καλό. Δυστυχώς ή ευτυχώς εδώ στο χωριό που είμαι δεν έχουμε σήμα όπως στις πόλεις για να μπορείς να το συνδέσεις και να πιάσεις σήμα τόσο εύκολα. Δηλαδή και μέσα στο σπίτι χρησιμοποιούμε δορυφορική. Αλλά σε μια πόλη όπως είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα νομίζω κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα πρακτικό. Θα το δοκιμάσω τα Χριστούγεννα αυτά που θα ανέβω στα Θεσσαλονίκη λογικά, οπότε θα μπει σε χρήση εκεί πέρα και θα σας κάνω update μέσα από τα social media του καναλιού. Μετά πάμε στο άλλο πακέτο, το οποίο ήταν και αυτό, δεν το ήξερα και το άνοιξα και αυτό, αλλά όπως όταν είδα από πάνω κατάλαβα τι πρόκειται να έχει μέσα. Για αρχή όμως, να σας πω ότι σε αυτό μου έστειλαν και μία μπρίζα, ένα κουβέρτα τυπικά για να χρησιμοποιήσω οτιδήποτε έχει μέσα. Όπως βλέπετε είναι σφραγισμένο, δεν το έχω ανοίξει καν. Και μέσα αρκετά καλούτσικα προστατευμένο, έχει μερικά πραγματάκια. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα τι είναι το κάθε τι. Έχει και κάποια αυτοκόλλητα, αλλά ποιος άνθρωπος κολλάει αυτοκόλλητα του μπάγκου του στο σπίτι του, εντάξει, είναι λίγο too much. Ας τα δούμε όμως με τη σειρά. Το πρώτο πράγμα για το οποίο ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν μου τα πάνε για αυτά, είχα κινητό το οποίο είχε micro USB από πίσω, που σημαίνει ότι τώρα δυσκολεύομαι να το χρησιμοποιήσω, οπότε αναγκαστικά μόνο ή με κονβέρτορα ή με το tablet. Αυτό είναι ένα οσιλοσκόπιο νομίζω λέγεται, το οποίο είναι μια μικρή κάμερα 720p, αρκετά μακριά, με αρκετά μακρύ καλώδιο, όταν το βάζετε μέσα σε υποδοχές, σε φρεάτια, σε απομακρυσμένα μέρη που δεν μπορείτε να δείτε. Και έχει πολλά εξαρτήματα, όπως ένα μαγνήτη και ένα γάτζο, για να μπορείς να τραβάς διάφορα αντικείμενα που έχεις χάσει. Οπότε έχει ένα μαγνήτη, ένα γάτζο, ένα slide mirror, έχει για καθρέφτη ώστε να το βλέπεις λίγο ανάποδα υπογωνία. Έχει το manual και το set μας. Αρκετά μακρύ καλώδιο θα έλεγα. Αρκετά ωραίο. Το αστείο όμως είναι, δείτε λίγο. Έχει αυτό εδώ που μπορεί να συνδεθεί και σε PC φαντάζομαι και σε tablet και σε κινητό φυσικά. Έχει και το button που το ανοίγει. Αρκετά όμορφο, αρκετά πρακτικό. Και έχει τις διάφορες υποδοχές εδώ πέρα. Αυτό εδώ κουμπώνι έχει
γάντζο και μαγνήτη. Αυτός εδώ είναι ο μαγνήτης. Βλέπετε το κουμπώνει για να μπορείς να τραβάς διάφορα αντικείμενα που έχουν πέσει. Ας πούμε για παράδειγμα το βάζεις στην κάμερά σου. Λογικά όπως μπορώ να καταλάβω, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά έχει εδώ πέρα μαγκώνει σε ένα σημείο. Είναι βέβαια για είναι λίγο λεπτοδουλειά. Μαγκώνει σε ένα σημείο και απλά το προσαρμόζεις έτσι από πάνω και εσύ έχεις την κάμερά σου, βλέπεις από το κινητό παπ και αν είναι κάτι μεταλλικό το πιάνεις έτσι, ας πούμε έχασες ένα συνδετήρα κάτι. Εάν για παράδειγμα χάσεις κάτι το οποίο πρέπει να το μαγκώσεις, έχει και γάντζο, αρκετά έξυπνο, πολύ έξυπνο θα έλεγα, απλό αλλά έξυπνο και έχει και ένα πρισματάκι, υπογωνία βλέπετε ένα μικρό καθρεφτάκι στο οποίο βλέπεις ανάποδα, το οποίο είναι επίσης πρακτικό. Θα το δοκιμάσω, ελπίζω στο τέλος του βίντεο να το συνδέσω στο τάμπλετ και να μπορέσω να σας το δείξω. Μπαίνει κάπως έτσι και βλέπεις ανάποδα τι γίνεται. Αυτό είναι πρακτικό, είναι χρήσιμο, ειδικά εάν δεν μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα κάτι έχει πέσει μια σχάρα ενός φρεατίου ή κάπου το οποίο δεν μπορείς να φτάσεις. Χρησιμοποιείς αυτό εδώ και το λένε ότι έχει και για PC αλλά και για tablet υποδοχή που είναι αρκετά πρακτικό και χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου άρεσε αρκετά και προσπαθώ τώρα να σκεφτώ πού μπορώ να το χρησιμοποιήσω όλο αυτό. Έχει πλάκα και είναι αρκετά ενδιαφέρον και ωραίο. Μετά στο επόμενο είναι αυτό εδώ. Πρόσφατα ένας ξάδερφός μου μου ζήτησε αν μπορώ να του βρω οικονομικό bluetooth για να χρησιμοποιεί μαζί. Δεν είχε βγει αυτό εδώ και του προτείνα ένα άλλο. Τώρα βγήκε αυτό εδώ. Γενικά κάποτε χρησιμοποιούσα bluetooth ακουστικά, πλέον δύσκολα. Γιατί είμαι συνήθως, εντάξει δεν κάνω κάτι χειρονακτικό. Όμως υπάρχουν δουλειές στις οποίες το χρειάζεσαι. Είναι η πρώτη συσκευασία όπως βλέπετε, η οποία είναι μέσα σε πλαστική θήκη. Πού είναι οι ωραίες, έστω χάρτινες συσκευαστής της Xiaomi ή πλαστικές συσκευαστής της Xiaomi. Δηλαδή ποιος το σκέφτηκε ότι, οκ, ας κόψουμε λεφτά, βάλτε σε ένα παλιό πλαστικό. Δεν λέω, είναι ωραίο, είναι φθηνό. Κοστίζει κοντά στο 10 ευρώ. Αλλά, και είναι και όμορφο, αλλά ειλικρινά τώρα. Σε ποιο σύμπαν, εντάξει. Δεν λέω, το κουτί, η αλήθεια είναι, θα χρησιμοποιηθεί μία φορά και μετά θα μπει στην άκρη. Αλλά, τώρα, εντάξει, αυτό εδώ μου θυμίζει όταν πας στα πανηγύρια και παίρνεις ένα τέτοιο. Ναι, μπορεί να είναι γαμάτο, αλλά. Anyway, πάει στην άκρη. Αυτό εδώ είναι το bluetooth, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πανέμορφο όπως βλέπετε, έχει και αυτό εδώ πέρα για να το κρεμάς με ένα κορδονάκι από το λαιμό σου. Έχει δύο button επάνω, φορτίζει από εδώ πέρα με micro USB, αρκετά πρακτικό και από πίσω είναι το κουμπί των κλήσεων. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μας έλειπε ήταν αυτό εδώ, να το βάλω και στα αυτή μου. Να σας πω ειλικρινά, είναι λίγο περίεργο στα αυτή, δηλαδή Κάθεται, απλά αυτό εδώ το πράγμα λίγο είναι άβολο, αλλά είναι ανάλογα και στο τι αυτή έχεις. Το συγκεκριμένο είναι λίγο άβολο, δεν κάθεται τόσο καλά, αλλά ελπίζω να έχει ανταλλακτικά μέσα για να μπορείς να το αλλάξεις. Συνήθως βάζουνε, και ναι βάλανε, έχει το καλωδιάκι για να το φορτίζεις, πρακτικό, και έχει κάποια ανταλλακτικά τα οποία μάλλον αυτά θα χρησιμοποιήσω. Πόσα, δύο. Ένα από αυτά τα δύο δεν μπορεί, θα ταιριάζει στο αυτή μου πιστεύω. Είναι λίγο μικρότερο από αυτό που είναι τεράστιο. Οπότε πιστεύω θα ικανοποιηθεί η μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων από το συγκεκριμένο. Και δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχει μέσα και ένα manual κρυμμένο κάπου. Γενικά δεν μπορώ να πω τη συσκευασία με ενθουσίασε, φεύγει σκουπίδια. Έχει ένα μικρό manual, είναι στα κινέζικα φαντάζομαι. Και στα αγγλικά, μόνο στα κινέζικα. Είναι αρκετά ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ πλαστικό είναι. Αλλά επειδή είναι τόσο μικρό, το πλαστικό του δίνει την εντύπωση είναι ιδιαίτερα στιβαρό, αλλά είναι πολύ πλαστικό. Αυτό απλοϊκό, ωραίο. Τώρα βέβαια το λευκό, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι γαμάτο. Αυτό βέβαια τώρα με, με το κερί του αυτιού δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πρακτικό. Ελπίζω ότι θα είναι αρκετά πρακτικό, θα το δοκιμάσω και αυτό. Θα σας κάνω update σε κάποιο βίντεο δύσκολα, γιατί τώρα να κάνω ένα βίντεο για αυτό το πράγμα, εντάξει, σε κάποια από τα social media όπως το Instagram ή το Facebook της σελίδας ή το προσωπικό μου θα είναι όλα στην περιγραφή, θα σας πω και γι' αυτό εάν όντως αξίζει. Και πάμε στο τελευταίο, που το τελευταίο είναι και το πιο ωραίο από όλα και είναι ένα stick TV box στην ουσία, το οποίο μπαίνει από πίσω από την τηλεόραση, δεν πιάνει χώρο
Είναι αρκετά ωραίο. Έχει 2 GB RAM, έχει 8 GB αποθηκευτικό χώρο. Βέβαια θα μου πεις τώρα, σοβαρά τώρα. Ναι, αλλά βέβαια για την τιμή του που είναι πάρα πολύ χαμηλή, δεν θυμάμαι τώρα το συγκεκριμένο πόσο κάνει, αλλά έχει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Έχει Android 7 και παίζει format βίντεο μέχρι 265 νομίζω, 4K. Γενικά υπόσχεται πολλά για αυτά που έχει. Μπορείς να βάλεις μια καρτούλα επάνω SD, οπότε να βάζεις τις εφαρμογές σου πάνω σε αυτό. Και τα άλλα τα TV Box που είχα χρειαζόταν. Μέσα έχει καλώδιο micro USB σε USB. Το φορτιστή, το οποίο είναι πολύ όμορφος. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Ωπς, τον χάσαμε. Για, δείτε πόσο όμορφος είναι. 2000 μιλιαμπεριόριο, 2 αμπέρ περίπου, ναι. Όχι περίπου, 2 αμπέρ, ευρωπαϊκός. Και να, κάτι που το ήθελα, HDMI σε HDMI θηλυκό. Βέβαια η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο κάπου θα χρειαστεί, αλλά ναι. Θα μου πεις Κώστα πώς, γιατί θα σας πω. Γιατί σας βάζει τέτοιο κονβέρτορα. Έχει και το manual μέσα, το οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, έχει από κάτω ventilation αρρωγούς για να μπορεί να αναπνέει ελεύθερα. Σου λέει ότι είναι 8 GB, το δείχνει και με αυτοκόλλητο. Και έχουμε την micro USB στο πλάι και την καρτούλα την SD που παίρνει. Για κάποιο λόγο αρέσει να κολλάνε πάνω διάφορα. Έχει τον Amlogic μέσα τον S912. Και απλά είναι plug and play. Και από πίσω έχει και 2 USB, για όσο αναρωτιέστε, που μπορείτε να βάλετε ένα σκληρό ή ένα φλασάκι. Προτιμώ σε αυτά να συνδέω ή Air Mouse, το έχετε δει στις προάλλες του R8 που έχω, ή κάποιο της Logitech που με ένα φλασάκι έχει και ποντίκι και πληκτρολόγιο μαζί που είναι πολύ βολικό. Οπότε εσύ τι κάνεις, απλά μπαπ το κουμπώνεις από κάτω από την τηλεόρασή σου ή την οθόνη σου και κάπως έτσι την μετατρέπεις σε smart TV, μπορείς να βλέπεις ταινίες, μπορείς να το σετάρεις όπως θες. Είναι πάρα πολύ πρακτικό και το ωραίο είναι ότι αυτό δεν πιάνει χώρο. Οι δυνατότητες του είναι αρκετά γρήγορο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πολύ γρήγορο είναι σε σχέση με τα μεγάλα TV Box. Και αυτό εδώ στο δίνει σε περίπτωση που η τηλεόρασή σου δεν έχει χώρο, οπότε μπαπ το κρεμάς και κρέμεται σαν παρασόλι από κάτω, αλλά τη δουλειά θα την κάνει και με το παραπάνω. Ήθελα ένα τέτοιο. Υποστηρίζει, αν δεν κάνω λάθος, μοίρακας και τα λοιπά. Ήθελα ένα τέτοιο για να το συνδέσω στην τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση μου υποστηρίζει τέτοιου είδους συσκευές. Εντάξει, ότι έχει HDMI μπαίνει από πίσω. Αλλά περισσότερο απ' όλα ήθελα να το χρησιμοποιήσω πάνω σε ένα monitor. Γιατί, ας πούμε, έχω monitor τα οποία παίρνουν 2 HDMI από πίσω. Οπότε, το βάζεις από πίσω στο ένα το monitor, κάνεις swap στο monitor, παιδί μου, και έχεις και μια τηλεόραση. Οπότε το ένα το monitor μπορεί να τα αφιερώσεις να παίζει κατευθείαν βίντεο ή οτιδήποτε. Να σας πω, η αλήθεια είναι, σκεφτόμουν να κάνω ένα setup ώστε ένα monitor από τα τόσα που έχω να τα αφιερώσω μόνο σε αυτό. Και δεν ήθελα να βάλω και μεγάλο TV box τεράστιο που πιάνει και μια μπρίζα και γενικά ναι. Και αυτό καταλαμβάνει ρεύμα, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος και μπαίνει επάνω, οπότε είναι λίγο πιο διακριτικό. Αυτά ήταν όλα. Είχε χρήσιμα, η αλήθεια είναι ότι περίεργα όλα αυτά. Κυμαίνονται από 10 μέχρι 20 ευρώ νομίζω ένα τεμάχιο, και αν δεν κάνω λάθος αυτό πρέπει να ανεβαίνει λίγο παραπάνω. Ελπίζω να σας άρεσε, είναι τρίτο βίντεο που μου στέλνουν πράγματα από το Banggood. Μέχρι τώρα μου στέλνουν πολύ πιο μικρά και σε έκταση και σε κόστος πραγματάκια. Είναι ψηλικά, αλλά όλα μαζί έχουν το δικό τους κόστος. Αρκετά χρήσιμα, ελπίζω να βρήκατε κάτι χρήσιμο από αυτό. Link θα σας έχω από όλα στην περιγραφή. Κώστας, σε ξεχνάω και ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα όλοι σας. Γεια σας, παιδιά.